Ο κύκλο των απολογιών, κυρίε και κύριοι, έκλεισε. Η κατηγορία τη ανθρωποκτονία εκ δεν έχει αποδοθεί σε κάποιον από του προσωρινά κρατούμενου. Και συνεπώ οι ανακριτέ χρειάζονται και άλλα στοιχεία και αποδεικτικά υλικά. Πάμε στη σύνδεσή μα με τον Γιάννη Γιάκα. Γιάννη, το βέβαιο είναι ότι ο 29χρονο Μιχάλη έχει δολοφονηθεί. Έχει ρεπορτάζ και έχει να μα κάνει αποκαλύψει για το πού εστιάζονται οι έρευνε και το ουσιαστικά σε τι θα βοηθήσει για να βρεθεί ο δολοφόνο ο δράστη του στιγερού εγκλήματο. Λοιπόν, Αδαμαντία, μια πληροφορία που μπορεί να αλλάξει όλο το σκηνικό από εδώ και πέρα είναι ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες οι ανακριτές έχουν ζητήσει από τους αστυνομικούς που αναλύουν τα ντοκουμέντα, που αναλύουν τα βίντεο από το σημείο των αιματηρών επεισοδίων που οδήγησαν στη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη έχουν ζητήσει λοιπόν οι ανακριτές να δοθούν καρέ καρέ να τους δοθούν καρέ καρέ όλα τα χτυπήματα τα οποία έχει δεχθεί ο 29χρονος. Και δεν μιλάμε μόνο για α, το φωνικό χτύπημα, για το μαχαίρωμα ουσιαστικά που στήχησε τη ζωή στον 29χρονο Μιχάλη. Οι ανακριτές έχουν ζητήσει να αναλυθούν και να τους δοθούν όλα τα χτυπήματα καθώς σύμφωνα με με έμπειρους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και με αστυνομικές πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο α, θέμα ένα χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι μπορεί κάλλιστα να συνιστά και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στο στάδιο α, της, ε, της ανάκρισης, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι ανακριτές έχουν ζητήσει, εκτός από το να βρεθεί, αν υπάρχει το επίμαχο σημείο με το δολοφονικό χτύπημα στο Μιχάλη, να τους δοθούν καρέ-καρέ όλα τα χτυπήματα, είτε είναι με είτε είναι ακόμα και με φωτοβολίδα, είτε είναι με κάποιο καδρόνι, Όλα τα χτυπήματα στον 29χρονο, τώρα αδαμαντία. Uh -huh. Όσον αφορά τις έρευνες για ανθρώπους που εμπλέκονται στα επεισόδια και δεν έχουν συλληφθεί ακόμα. Σύμφωνα πάλι λοιπόν με αστυνομικές πηγές, οι αρχές αναζητούν και άλλους Κροάτες που ερευνάται η εμπλοκή τους στα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ και γιατί λέμε Κροάτες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχει καταγραφεί η είσοδός τους στην ελληνική επικράτεια από τους συνοριακούς σταθμούς της χώρας, αλλά δεν έχει καταγραφεί η εξοδός τους. Οπότε οι, οι αρχές συμπεραίνουν ότι είναι πολύ πιθανό Κροάτες που συμμετείχαν στα επεισόδια να βρίσκονται ακόμα στην Ελλάδα, αλλά να μην έχουν ακόμα εντοπιστεί. Έτσι, Γιάννη, και περιμένουμε εξελίξει, καθώ το αδίκημα τη ανθρωποκτονία από πρόθεση στο κατηγορητήριο παραμένει καταγνώστων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.